Μία εκπομπή που έκανε θράψη η Δανάη Κύρλα από τα μηνύματα που δέχτηκα και δέχτηκες Ακριβώς. για τις τοξικές μαμάδες. Εγώ λίγο, παιδιά, να κάνω και μία εξομολόγηση, όταν την ξανά άκουγα, λίγο σφίχτηκα και λέω, εντάξει, και εσύ να ήσουν λίγο, το ζούσες, αλλά... Η αλήθεια είναι ότι δεν δέχτηκα κανένα σχόλιο. Αφού ακούτε και το δεύτερο μέρο, <laughs> σημαίνει ότι μάλλον είμαστε σε καλό δρόμο. Αν και οφείλω να ομολογήσω και εγώ όταν την άκουσα, ότι μου φάνηκε αρκετά επαναστατική. Ήταν λίγο πιο. Ανατρεπτική, <σχ> αλλά θέλω να πιστεύω ότι έβαλε σκέψει στου ακροατέ. Εδώ έβαλε σκέψει σε εμά, δεν έβαλε του ακροατέ. Mm -hmm. Γιατί αυτή η σχέση με τι μαμάδε που έχει ο καθένα μα. Είναι μια σχέση δύσκολη, περίπλοκη. το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Οπότε mm -hmm. έπρεπε να γίνει και μια περισσότερο ανάλυση. στείλατε και μερικέ ερωτήσει. Mm -hmm. Νομίζω ότι την προηγούμενη φορά, επειδή ήμασταν κι εμεί λίγο προσεκτικέ στο πώ θα έρθουμε κοντά σε αυτό το θέμα, ε, ξεκινήσαμε από τα γύρω-γύρω. Ε, όχι ότι δεν είχαν νόημα αυτά που είπαμε, προφανώς, αλλά σκέφτηκαμε παρέα ότι ίσως θα θέλαμε να, να εμβαθύνουμε λίγο και σε πιο δύσκολες καταστάσεις, γιατί ούτως ή ο τίτλος περιλαμβάνει και τις πιο δύσκολες καταστάσεις και ξέρω πολύ καλά ότι αυτές είναι δύσκολο να τις κοιτάξουμε στα μάτια. Ίσως ακόμα και η επικαιρότητα τώρα, με το κίνημα αυτό που έχει αναδυθεί, μας κάνει να κοιτάξουμε στα μάτια καταστάσεις που... Δεν θέλουμε να δούμε, δεν ξέραμε ότι συμβαίνουν. Ξέραμε, αλλά κάναμε ότι δεν συμβαίνουν. Και μ, νιώθω ότι ίσως είναι η στιγμή να δούμε ακόμα και τη γονεϊκή σχέση μέσα από αυτό το πρίσμα, με περισσότερο θάρρο, ακόμα κι αν είναι ε, μια σκληρή αλήθεια. Γιατί είμαι σχεδόν σίγουρη, ε, επειδή με ακούνε και θεραπευόμενοι μου, ότι εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που θα ήθελαν κάπως να ταυτιστούν και να ακούσουν ότι δεν είναι μόνοι του, έχοντα μια πολύ σκληρή μα. Ναι, ναι. Αχ, θα συγκινηθούμε, που το βλέπω πάλι Φίλιο. και δίμονα σίγουρα ότι δεν θα συγκινηθώ. <laughs> Νομίζω ότι. και τα μηνύματα που λαμβάνω εγώ γενικότερα για την εκπομπή αυτή. είναι ότι νιώθουν οι άνθρωποι ανακούφιση ότι δεν είναι οι μόνοι ναι. με τα θέματα που θίγουμε. Ναι, σα ναι. το διαβεβαιώ ότι δεν είστε οι μόνοι και σα το διαβεβαιώ επίση, από τα βάθη τη καρδιά μου, ότι είναι ο λόγο που έγινε αυτή η εκπομπή. Γιατί εγώ έχω νιώσει πολύ μόνη. Ναι. Έχω νιώσει Είμαστε μόνη μια μεγάλη παρέα. Και λέω συγγνώμη. Και όταν άρχισα να καταλαβαίνω ότι. Δεν είμαι η μόνη, είναι κι άλλη. Απλά δεν συζητάμε για αυτά. Λέω θα κάνω εγώ αυτή την εκπομπή για να την ακούνε κι άλλοι σαν και εμένα και να γίνουμε πολύ σε κάποια φάση ότι ούτε είμαστε μόνοι και δεν είμαστε κι άλλοι, εν. Πάρα πολύ σωστά. Και νομίζω ότι είναι λυτρωτικό να ξέρει ότι υπάρχει και κάποιο άλλο που έχει νιώσει παρόμοια με εσένα. Δεν πειράζει αυτό. Δεν πειράζει και αν είναι πολύ. Ε, αρκεί να μην νιώθουν μόνοι. Οπότε α μην νιώσουμε μόνε και μαζί. Και είναι και ο λόγο ο οποίο εγώ προσωπικά απεχθάνομαι τη μέρα της μητέρας από τα βάθη της καρδιάς μου. Γιατί, να εξηγήσω αμέσως. Βεβαίως. Γιατί αυτοί που έχουν μια καλή σχέση με τη μαμά τους, οι μαμάδες που έχουν τα παιδιά τους και έχουν επίσης μια καλή σχέση μαζί τους, δεν περιμένουν καμία παγκόσμια μέρα. Έτσι Η παγκόσμια μέρα όμως για τις μαμάδες που έχουν χάσει παιδιά για αυτούς που έχουν χάλι σχέση με τη μαμά τους mm -hmm. για τις μαμάδες που έχουν χάλι σχέση με τα παιδιά τους είναι απλά ακόμη ένα να πυροδοτήσει μια υπενθύμηση αυτής της δυσκολίας ναι, ενώ οι υπόλοιποι του καλά μια ε χαρά φορά. περνούσαν Έτσι, και εκτό τη μέρα. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχω δίκιο πέρσι. Απόλυτο. <laughs> και θα ήθελα να, να προσθέσω και την προσωπική μου τοποθέτηση σε αυτό το θέμα, γιατί μπήκα σε σκέψει και εγώ, όπω και οι ακροατέ μα μετά την προηγούμενη εκπομπή, ότι και από τη δική μου πλευρά στη θεραπευτική μου δουλειά ήθελε πολύ ε, Θάρρο και δυσκολία για να ξεπεράσω τα προσωπικά μου στερεότυπα για το πώ θα έπρεπε να είναι οι μαμάδε, πώ θα έπρεπε να είναι οι οικογένειε, για να μπορέσω να δω και να αποδεχτώ τελικά θεραπευόμενου που έχουν ε, τόσο δύσκολε οικογενειακέ καταστάσει. Δεν είναι δηλαδή τόσο αυτονόητο, το είπαμε και έγινε. Ναι, ναι. Ε, μέσα μα βαθιά είναι δρεωμένο ότι η μαμά είναι καλή ναι, ναι, ναι. και θα είναι καλή. Και αυτό ακόμα και αν στη θεωρία βλέπουμε ότι δεν ισχύει πάλι έχουμε μία αντίσταση. Μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν... να ακούσω τις θεραπευόμενές μου... τους θεραπευόμενούς μου... όταν επέλεξαν... Ε, ω την πιο λυτρωτική λύση... να αποκοπούν από τη μητρική σχέση. Να όσο Και αν ακούγεται αυτό πάρα πολύ σκληρό. Εγώ δυσκολεύτηκα πιο πολύ από αυτούς... να το αποδεχτώ ότι είναι μία λύση. Το έχω ξανακούσει αυτό. Το ναι. καταλαβαίνω δηλαδή. Ναι. Κάποιες φορές... δουλεύουμε όσο γίνεται... Ε, με το μέρο τη ευθύνη του παιδιού, ενήλικου ή ανήλικου, για να διορθωθεί αυτή η σχέση. Κάποιε φορές δουλεύουμε με τις ίδιε τι μαμάδες, Δυστυχώ, μια αλήθεια που πρέπει να κοιτάξουμε και κοινωνικά, είναι ότι κάποιε φορές η καλύτερη λύση είναι να Κόψεις μην σχέση, υπάρχει σχέση. η μαμά πια. Ναι, ναι. ναι. Ή τουλάχιστον να μην υπάρχει σε αυτό το ρόλο ή σε αυτό το βάθρο. Να υπάρχει περιφερειακά για να πάψει να κάνει κακό. Γιατί υπάρχουν και μαμάδες που με τη στάση τους δυστυχώ κάνουν κακό. Ναι, ναι. Και εκεί αυτό που είπαμε για την αγιοποίηση τη μητέρα. Είναι επίση σε αυτή την ομπρέλα. Το ότι υπάρχουν τόσε πολλέ κακοποιητικέ. Και ακριβώς επειδή η μάνα είναι εξορισμού Παναγία. Σε ένα Κα... βάθρο. Αυτό. Στο βάθρο τη Παναγία που είπαμε και για την ταινία. Όταν συμβαίνει περιστατικό στη δημόσια σφαίρα, δεν μπορούμε να το χωνέψουμε. Ναι. Και είμαι σίγουρη ότι και τη δημόσια σφαίρα, τη ειδήσει δηλαδή, βγαίνουν τα πολύ ρε παιδί μου. Και λε τώρα. Ναι. φαντάσου πως πώ η άλλη. Την κακοποίηση νομίζω θα ξεκινήσουμε. Ναι, μπορώ να πω ένα ναι. παράδειγμα σε ναι, σχέση ναι, ναι, με αυτή ναι. την επικαιρότητα. Ε, μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση λοιπόν στα μέσα που παρακολουθώ διάφορες συνεντεύξεις γύρω από την παιδική σεξουαλική κακοποίηση ή από την παιδική κακοποίηση γενικότερα, η έκπληξη των δημοσιογράφων ή του κοινού ναι, ναι, ναι. για το πώς γνώριζαν πιστόρα, οι γονείς πιστόρα, ναι, ναι. αλλά δεν έκαναν τίποτα. Στη δική μου εμπειρία λοιπόν τη θεραπευτική δεν ξέρω καμία περίσταση ε, σεξουαλικής κακοποίησης παιδικής στην οποία ο γονιός γνώριζε και έκανε κάτι. Όλες αυτές που γνωρίζω, οι γονείς ήξεραν, ήξεραν λίγο, ήξεραν πολύ, ήξεραν νωρίτερα ή αργότερα, ναι, ναι. δεν έκαναν όμως κάτι. Δεν είναι τόσο σπάνιο όσο νομίζουμε και να μην πέφτουμε από τα ναι, σύννεφα, ναι, ναι, ναι. αλλά να δούμε τι φτάνει τελικά ένα γονιό στο να καλύψει ένα τέτοιο έσχος, από τι κινείται και αυτό πως λύνεται τελικά και κοινωνικά, εκτός από ψυχολογικά. Ναι, υπάρχει πολύ εκεί έξω μια μαμά που ξέρει ή που έχει μάθει, έχει ενημερωθεί ότι το παιδί τη σε ηλικία 5, 6, 3, 10, 15 έχει κακοποιηθεί και δεν έχει κάνει τίποτα. Ξέρω περιπτώσεις που έχουν, που έχουν οθήσει το παιδί στο να το αποσιωπήσει, να κάνει ότι το ξέχασε, ναι. ειδικά όταν είναι σε μικρότερη ηλικία, αντί να το βοηθήσουν να το βγάλει από τη μνήμη του. Υπάρχουν περιστατικά που αυτός που κακοποιεί είναι κάτι της μαμάς, είναι ο αδερφό, είναι ο σύντροφο, ναι, ναι, ναι. είναι ο θείο. Έχω περιστατικό, ξέρω μία φίλη μου που έχει κακοποιηθεί από θείο. Mm -hmm. Και το είπε στη μάνα τη μετά από 30 χρόνια, ξέρω mm -hmm. εγώ. Και η μαμά τη κάνει. Η μαμά τη τα έχει γίνει καλά. Δεν mm -hmm. είναι με Άνια και αλσχάιμερ και τέτοια να τη δικαιολογήσουμε. Κάνει σαν να τη μιλάει σαν να τη λέει ναι, κάτι ναι, ναι. άλλο. Ναι, ναι. Το, 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 το και... έχω συναντήσει αρκετέ φορέ. Οι, οι, οι παιδιά που έχουν. Πάρει πολύ κόπο και πολλά χρόνια ψυχοθεραπείας για να πουν την αλήθεια και μετά είναι σαν να μην την είπαν και μετά να ξανακάνουν ένα κόπο να την ξαναπούν. Και η μαμά να διστάζει να χαλάσει το οικογενειακό σκηνικό, να διστάζει να αλλάξει τις σχέσεις και να κρατάει σχέσεις με τον ίδιο το κακοποιήτη του παιδιού της. Ναι, δεν είναι εύκολες καταστάσεις. Δεν είναι, δεν είναι. Αλλά δεν είναι και άσπρο μαύρο. Δεν είναι άσπρο μαύρο, δεν είναι... Και αυτέ θύματα είναι στο τέλο τη ημέρα. Mm -hmm. Θύματα και τη οικογένειά του, θύματα και τη κοινωνία. Δεν μπορούμε να τα κοιτάμε αυτά ανεξάρτητα mm -hmm. από μόνα του. Είναι μια κουλτούρα βιασμού και μια κουλτούρα σιωπή εδώ και αιώνε. Και γίνονται μέσα σε αυτά τα, στα, στα, αυτά τα έσχη Για το μοφανέο λε τώρα, για τη συνέντευξη αυτή, από εκεί το εμπορμή. Άκουσε εσύ σε κάποιες από αυτές τις δημόσιε ιστορίες κάποιο γονέα να τοποθετήθηκε, okay, να θύμωσε, okay. που η αυθόρμητη αντίδραση του κοινού είναι ότι αν εμένα το παιδί μου το κάνουν κάτι, ναι, ναι, ρε θα του σκοτώσω, ρε στα κάγκελα. Ναι, 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 ναι. Συγγνώμη, αλλά εγώ αυτό δεν το βλέπω στην πράξη. Στην πράξη βλέπω αποσιώπηση. Μη μιλάς, μη μιλάς, μη μιλάς. Μη μιλά, είναι παντρεμένο, έχει και παιδιά και... Μην μιλά, είναι κρίμα, θα στεναχωρηθεί η γιαγιά. Μην μιλά, έχει πρόβλημα με την καρδιά του. Ναι, ε, Μην ναι. μη μιλά, ε, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να χωρίσω. Ε, γενικά. Μην μιλά. Όπω λέει και το πείμα. Το θυμάσαι φάπυστα. το ποίημα. Πώ δεν το θυμάμαι, το έχω βάλει και σε μια εκπομπή. Το «Μη μιλά. Mm. Του Τούρκου. Mm. Και είναι γυναίκε μεγαλωμένε. Το, 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 το ένα πράγμα το πρόβλημα τη ελληνική κοινωνία. Τι θα πει ο κόσμο, mm -hmm. αυτό. Mm -hmm. Τι θα ναι. πει ο κόσμο, έχουν γίνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα στο τι θα πει ο κόσμο. Μη τυχόν και πει ο κόσμο κάτι. Ναι. Και έρχονται τα παιδιά κακοποιημένα. Ναι. Και το κακοποιημένα είναι μόνο μία μορφή. Μπορεί δηλαδή ε, κάποιο παιδί να μην φτάσει να έχει κακοποιηθεί από κάποιον άλλον, αλλά να κακοποιείται από αυτή τη δύσκολη μαμά που συζητάμε σήμερα. Γιατί αυτή η μαμά μπορεί να πάσχει από κάποια αθεράπευτη ή ε, ε, χωρί φροντίδα, αφρόντιστη ψυχική νόσο. Αυτή η μαμά μπορεί να είναι χρήστη ουσιών, μπορεί να είναι αλκοολική, ναι, ναι, μπορεί, ναι, να ξέρω είναι ασθενής, μπορεί να είναι ασθενής, μπορεί να έχει επιλόχιο κατάθλιψη, μπορεί να είναι ψυχοπαθητική και να χτυπάει και υπάρχουν όλες αυτές οι μαμάδες εκεί γύρω μας. Δεν είναι η πιο συχνή κατηγορία, αλλά υπάρχουν ναι, και ναι. αυτή την εκπομπή θα ήθελα να την ακούσουν αυτοί που έχουν αυτές τις μαμάδες. Γιατί είναι πάρα, πάρα πολύ σκληρό σε προέκταση αυτό που ξεκινήσαμε να λέμε και στην προηγούμενη εκπομπή... για ένα παιδί το πρόσωπο που νιώθει ότι θα έπρεπε να το φροντίζει περισσότερο από όλους... να φτάνει στο σημείο, να το, να το κάνει να αισθάνεται τόσο πάρα πολύ δύσκολα. Να αφισβητεί ε, το παιδί λόγω της μαμάς το γιατί ήρθε στον κόσμο... το γιατί φταίει, το πώς φταίει, να αισθάνεται μια βασική ντροπή να ε, υπάρχει ουσιαστικά, να αναρωτιέται σε μια ολόκληρη παιδική και εφηβική ζωή πότε θα είναι το επόμενο ξέσπασμα, να μαθαίνει χωρίς να το έχει διαλέξει, να διαβάζει σημάδια στο πρόσωπο, στο σώμα για να προβλέψει την επόμενη έκρηξη, να αναγκάζεται να γονεϊκοποιηθεί, να φροντίσει ας πούμε μια μαμά ασθενή, να πάρει το βάρος, να πάρει τις ευθύνες, να ε, κρύψει, ε. να φροντίσει και την κοινωνική εικόνα και όλα αυτά τα βάρη απλά να τα κουβαλάει ένα άτομο. Είναι πάρα πολύ σκληρό. Και, και να μισθεί τον αυτό του. Ναι. Όταν φτάνει ένας άνθρωπος στο σημείο να αμφισβητεί γιατί είναι στη ζωή, σημαίνει ότι κάτι υπαρξιακά λάθος έχει πάει. Ναι, ναι, ναι. Υπαρξιακά δεν έχει πάρει την ορατότητα που ανέφερε στην προηγούμενη εκπομπή. Δεν έχει υπάρξει αυτό το παιδί. Είναι σίγουρα ένα μεγαλύτερο ποσοστό οι παρεμβατικές μαμάδες ε, με την έννοια του ξεπερνάνε κάποια καθημερινά όρια, που το έχουμε ήδη σχολιάσει, ναι, αλλά, αλλά σε κάποιο ποσοστό α, αυτά τα όρια αφορούν την ίδια την ύπαρξη. Γιατί υπάρχουν παρεμβατικές και παρεμβατικές. <laughs> δηλαδή υπάρχουν παρεμβατικές, τι να σας πω τώρα, μου έχει μεταφέρει ακροάτρια. Ότι η της έπαιρνε τη έπαιρνε τηλέφωνο μόνο με FaceTime. Mm -hmm. Για να τσεκάρει για που να είναι. Για να τσεκάρει τη φάση, τι γίνεται, ναι. να βλέπει. Ναι. Εγώ άκουσα ιστορία πρόσφατα από μαμά θεραπευόμενο που πήγε στην ψυχολόγο, υποδιόμενη κάποια άλλη, μέχρι που αποκαλύφθηκε, για να πει στην ψυχολόγο ότι βάζει κοριού στον ενήλικο γιο τη για να τον παρακολουθεί. Μαμάδες που, που απειλούν με, με μηνύματα ότι αν δεν κάνεις αυτό που σου λέω θα πεθάνω. Ή ναι, ναι. η σχέση μας θα τελειώσει, δεν θα έχεις πια μαμά. Υπάρχει παρεμβατικότητα και παρεμβατικότητα, παραμέληση και παραμέληση, κακοποίηση και κακοποίηση. Πάχουν διαβαθμίσεις, παρα... ναι. αποχρώσεις. Ναι. Αχ, ε, 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 υπάρχει λοιπόν ε, το υποτιμάω, αν μιλάμε για κακοποίηση, το σε βρίζω, σε κάνω αμφισβητή στον εαυτό σου. Υπάρχει όμως και σου αφήνω μόνιμα... Σημάδια στον εγκέφαλό σου γιατί σε έχω χτυπήσει τόσο πολύ ή τόσε πολλέ φορέ ή με τέτοιο συνέψεις. τρόπο που δεν έχει επιτραπεί στον εγκέφαλό σου να δημιουργήσει τα κατάλληλα νευρονικά δίκτυα. Και ζει για πάντα, χωρί να το έχει διαλέξει, χωρί να μπορεί να το αποφύγει, ναι, ναι, ναι. σε ένα καθεστώ φόβου στον εγκέφαλό σου. Παιδιά το, το βιβλίο, το μνημιώδε είναι το ει φυλακέ τη παιδική ηλικία. Ναι, Εκεί μένετε ναι, ανάγνωσμα. Ναι. Αλλά θα ήθελα να προτείνω και το ναι, ναι, βιβλίο ναι, ναι, μα ναι, ναι. σήμερα. Λοιπόν, έχουμε και το βιβλίο. Τέρι, άπτερ, δύσκολε μητέρε. Πώ να κατανοήσουμε και να ξεπεράσουμε την επίδρασή του πάνω μα, εκδόσει αρμό. Mm -hmm. Και να πω ότι αφορά γενικά το γενικό πληθυσμό. Έτσι είναι γραμμένο πολύ απλά. Δεν είναι βαρύ, δεν είναι για ειδικού μόνο. Μα κάνει να αναρωτηθούμε και για τι μαμάδες που είχαμε και για τι μαμάδες που μπορεί να είμαστε. Ε, το, το αντιμετωπίζουμε λοιπόν ολιστικά. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Σκοπό δεν είναι να πυροβολήσουμε κανέναν, γιατί ο καθένα που έρχεται στον κόσμο με προβλήματα είναι για κάποιο λόγο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κλείνουμε και τα μάτια σε αυτό που γίνεται. Έτσι. Και όσο, όσο προχωράει η κοινωνία, τώρα και με το MeToo και οι άνθρωποι μιλάνε πιο πολύ. Του ακούνε λίγο περισσότεροι, α μην έχουμε και ψευδεστήσει. Mm. Μιλήστε, 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 μιλήστε. Αλλά όταν μιλάτε, δεν ξέρω ποιο σα ακούει. Να τα πούμε και αυτά mm -hmm. λίγο. Και τι γιατί, θα κάνει αυτό που σα ακούει. Γιατί υπάρχει και αυτό το. το, το, το είμαστε όλοι μαζί κτλ. Και, και, και δεν είμαστε καθόλου όλοι μαζί. Mm -hmm. Τα έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή. Θε είναι πάρα πολύ δύσκολη άμα τη ζει κιόλα. Δηλαδή, να σου τύχει μια τέτοια μητέρα, που είναι το λαχείο. Λαχείο είναι, ποια μητέρα θα σου τύχει. Ναι. Mm. Ναι, ε, ναι, καταλαβαίνω να θέλει ο άλλο να κόψει κάθε επαφή. Γιατί ναι. πόσο ψυχοθεραπεία. Ναι. Δηλαδή, καμιά φορά λέμε και αυτή την, την πολύ ωραία φράση. Δεν είναι οι άλλοι, δεν είναι τα πράγματα, είναι εσύ πώ τα αντιλαμβάνεσαι. Οκ, okay, αλλά. Ναι. Κάποιε φορέ σε αυτή τη σφαίρα του εσύ πώ τα αντιλαμβάνεσαι και εσύ τι ευθύνη έχει για αυτά, εμπεριέχεται το να απομακρυνθεί. Ναι, 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 Εμπεριέχεται το να σηκώσει πιο αυστηρά όρια από ό,τι ίσω φανταζόσουν, ακόμα και σε ένα πρόσωπο τόσο σε εισαγωγικά ε, αγιοποιημένο. Κάποιες φορές η απομάκρυση είναι η μόνη λύση επιβίωσης, γιατί η εγκύτητα μπορεί να είναι πάρα πολύ καταστροφική. Ο τρόπος που μας αγαπάει η μαμά είναι το βασικό που θα μας δείξει πώς να σχετιστούμε και εμείς με όλους τους υπόλοιπους. Είναι ερώτηση αυτό? Ερώτηση είναι. Είναι η πρώτη σχέση. Είναι η πρωταρχική σχέση και η πιο βαθιά σχέση. Αν όμως μείνουμε σε αυτό ε, τότε υποβάλλουμε τους ανθρώπους που έτυχε όπως είπε στο λαχείο τους να μην έχουν μια ικανή πρώτη σχέση να είναι αφημένοι στη μοίρα τους. Είμαι αισιόδοξη και σαν άτομο και σαν θεραπεύτρια και έχω δει εκπληκτικά πράγματα και ικανότητες των ανθρώπων να προσαρμόζονται οπότε παρότι Απαντώ πως ναι, η μαμά μας δείχνει πώς να αγαπάμε και πώς να αγαπιόμαστε και αν αξίζουμε και τι αξίζουμε. Υπάρχουν και ε, θεραπευτικές εμπειρίες στο δρόμο μας. Επιδιορθωτικές. Ναι, επιδιορθωτικές, πολύ ωραία, ε, οι οποίες ε, δίνανται να αναπληρώσουν αυτά τα κενά, και να, να επουλώσουν. Και να το επανοηματοδοτήσουμε. Ναι, πολύ ωραία. Αυτό. Οπότε, μια ικανή σχέση ακόμα και με μια γιαγιά, μια νταντά, ε, κάποιον άλλο φροντιστή, με τον μπαμπά. εντάξει, γιατί λέμε για δύσκολε μαμάδε, αλλά κάπου εκεί υπάρχει και ένα μπαμπά. Συνήθω, ε, μπορούν να βοηθήσουν. Ε, ένα αδερφό, μια αδερφή. Ένα δάσκαλο, κάποιο δηλαδή, ένα προπονητή. Ναι, ναι. ναι. Ε, κάποιο που να έχει νόημα για τη ζωή του παιδιού και να μπορέσει να εμπνεύσει. Στο μέλλον, ε, μια ψυχοθεραπευτική σχέση που είναι επουλωτική επαναβιώνεται το τραύμα, αλλά ταυτόχρονα, ε, όπως πολύ σωστά είπες, επανανοηματοδοτείται, επανατοποθετείται ε, και ανοίγονται καινούργιες προοπτικές και ένα σύντροφος επίσης ή, ή σύντροφος, κάποιος yeah. πολύ καλός φίλος. Ναι, αν επιλέξουμε ερχόμενοι από ένα περιβάλλον πολύ δύσκολο ένα σύντροφο σταθεροποιημένο, με έναν ασφαλή δεσμό με τη δική του τη μανούλα ή έχουμε μια πολύ στενή, ένα πολύ στενό φίλο, που έχει αυτή τη σταθερότητα αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα πρότυπο καινούριο. Δεν παίρνει πίσω αυτά που έχουμε ζήσει υπάρχει όμως ελπίδα okay, να, μην, να μην το σκοτεινιάσουμε εντελώς. Είναι πολύ σκληρό να ξεκινάς τη ζωή τόσο δύσκολα ναι, ναι, αλλά οι άνθρωποι προσαρμόζονται και στα πολύ σκληρά. Ναι υπάρχει η νευροπλαστικότητα να το πούμε πάλι Υπάρχει το, η ανθεκτικότητα και με πολλή δουλειά δεν υπάρχει άλλος τρόπος ναι. να βγαίνουν από αυτά τα πράγματα. Ναι. Ε, υπάρχει και ένα κρίμα εδώ πέρα βέβαια που δεν ξέρω πώς επουλώνεται να πω την αλήθεια. Εμένα με συγκινεί και γι' αυτό το μοιράζομαι που μπορεί κάποιο να αναρωτιέται εγώ γιατί να πρέπει να δουλεύω πιο πολύ. όπω είπε έχω, και ο κύριο ε, ε, Έχω απάντηση θέλω ναι. να πω. Το, το... Δεν, δεν έχω απάντηση ανακοφιστική, ναι. έχω από το δικό μου το, το τραύμα με τις του αδερφού μου θέλω να πω, γιατί ότι απλά με, με πολλή δουλειά, με πολλή δουλειά όταν θα γίνει κάτι και θα αναβιώσω το τραύμα, θα κλάψω πιο σύντομα. Το έχω πάρει απόφαση. Δεν έχει, δεν έχει παιδιά κάτι. Δεν έχει κάτι μεταφυσικό να εξηγήσω γιατί. γιατί life sucks γι' αυτό. Ναι. Shit happens. Δηλαδή και είναι ναι. πιο λαχείο, θα σου τύχει. Ξέρω ναι. εγώ. Δηλαδή είναι το, είναι το γαμό τώρα, παιδί. Ναι, μου. ναι, ναι γι' αυτό είπα. Μέρες, είναι ένα ναι, κρίμα. Ναι, είναι το γαμό ναι, το, ναι, ναι. Δηλαδή, ναι. Ναι. εντάξει. Ναι. Εγώ όταν θα πάω στον τάφο του. Σπανίως πάω, γίνομαι ράκο. Mm. Δεν, δεν έχω καμία. Υπόσταση. Μου έχουν ρωτήσει αφελώς... πολλοί κόσμοι, τώρα δεν νιώθει. Όχι, μη... oh, δεν νιώθω καμία, καμία mm. ανακούφιση, καμία. Τί, τίποτα. Λά. Γίνομαι ράκο. Mm. Γίνομαι. Τι, τι να σα πω, το θέαμα. Καμία. Δεν μαλακώνει κάτι. Οπότε φαντάζομαι και το τέτοιο τραύμα, τέτοιου μεγέθους... από μια κακοποίηση μαμάς... Είναι ένα τώρα, παιδιά. Ναι, Πώ θα γίνει ναι, τώρα. Ναι, ναι. Δηλαδή, τώρα μένα γιατί μου τύχε αυτό. Δηλαδή... Ναι. Αυτό. Είναι σκατά και απλά προχωράμε. Συγνώμη ε, ναι. αυτό... κιόλα. Έτσι είναι αυτό. Απλά είναι σκατά και απλά προχωράμε και λε, συγγνώμη. Αποφασίζει σε κάποια φάση ότι εμένα δεν θα με ορίσει αυτό. Εγώ έτσι το, έτσι το βίωσα. Ότι δεν θα είμαι η δέσπινα πάνω στον αδερφό τη. Θα σε <Στοί> τσακίσω, καμπόντα. Είμαι εδώ. Μικρότες, τι θα λένε τώρα τέλος πάντων Πες μας ποια μόνι... να είσαι Φαίνεται χαρτουμάνιλα. 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 χαρτουμάνιλα Δεν φορώ Κατάλαβες τι κάνει το τραύμα Καλή εγώ δεν κατάλαβα Αυτό είναι το τραύμα Εγώ δεν ξέρω είναι στο τώρα. Ένα, ένα κάτι το ξέρω για αλήθεια. Είναι. Είμαι σίγουρη, αγάπη. Έχω ένα τραύμα αυτό και ένα μόμπινγκ έχω να πω και είναι ο λόγο που δεν μπορώ να κάνω ακόμα εκπομπή με μου. Έχω υποστεί εργασιακή παρενόχληση. Αφήστε, αφήστε, αφήστε. αφήστε. Για άλλη δεν είμαι ακόμα έτοιμη. <laughs> Αλλά ναι, αυτό κάνει το τραύμα. Αυτό κάνει. <laughs> Αλλά θέλω <laughs> να πω, παιδιά. Αυ... <laughs> πε κάτι τώρα, πε παρακαλώ, έλα λίγο. Λοιπόν, okay. δεν... <laughs> Κάποιε φορέ αυτή η άδικη τύχη απλά συμβαίνει. Δεν έχω απάντηση. Δεν ξέρω αν ανακουφίζονται οι άνθρωποι που πιστεύουν σε κάτι ανώτερο. Ελπίζω να ανακουφίζονται. Ξέρω όμω ότι σε αυτό που συμβαίνει, κάπω κάποια στιγμή μπορούμε να πάρουμε έναν ενεργητικό ρόλο και να μην το αφήσουμε να μα ορίζει αυτό. αυτό το κάτι. Αυτό, δεν αυτό, σημαίνει αυτό. ότι πάβει να συμβαίνει, δεν σημαίνει ότι πάβει να υπάρχει είτε μέσα μα, είτε στην καθημερινότητα, είτε στη μνήμη. Αλλά νιώθω ότι μπορούμε. Να είμαστε παραπάνω από αυτό. Και μάλιστα, αν μπορώ να δώσω και μια αισιόδοξη νότα, υπάρχει και αυτό που λέγεται μετατραυματική άνθηση. Ναι, ναι, ναι. Okay. Που σημαινει Post-traumatic σημαίνει... growth. Μπράβο. Ε, Που σημαίνει ότι ακόμα κι αν ερχόμαστε από τέτοιο δύσκολο περιβάλλον ή έχουν συμβεί φρικτά τραυματικά γεγονότα στη ζωή μας, μπορούμε αυτά να τα ενσωματώσουμε, όχι να κάνουμε πως τα ξεχνάμε, Όταν ούτε απλά ναι. να τα επεξεργαστούμε. Εξαιτία ναι, ναι, ναι. αυτών, να έχουμε πάει πιο μπροστά. Και εγώ όταν είχα διαβάσει τη λέξη ενσωμάτωση, λέω, ναι, ναι είναι, το, το ενσωματώνω. Δεν είναι ναι. ότι πε σε άνθρωπο με τραύμα τέτοιου μεγέθους, μία είναι η λέξη που μπορεί να, που μπορεί να μας κάνει το κόκκινο πανί σε, τρα, σε τς, τι, τς, τσ, τάβρο. Τι, τι, το, να το ξεπεράσει. <laughs> <laughs> να πονάει λιγότερο. Αυτό είναι αστείο. Έτσι Τρελανέμα. <laughs> ναι. Δεν, Τώρα κάποιο που έχει βιώσει τέτοια κακοποίηση από τη μητέρα του, επάνε πε του ότι θα το ξεπεράσει. Όχι, δεν το ξεπεράσει, θα το ενσωματώσει, θα το κάνει ό,τι θέλει αυτό τέλο πάντων και όπω μπορεί αυτό και πάμε παρακάτω. Τώρα θα το ανεβάσω πίσω τώρα. Κατάλαβε, τώρα θα μου Θε να, σου δώσω, έτσι, παραδείγματα. Θέλω, 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 Έχω θεραπευόμενη που πέρασε την εφηβεία τη σχεδόν στο δρόμο, όχι από έλλειψη οικονομικής ε, κατάστασης, έτσι, άνεσης, αλλά γιατί είχε μια μαμά τόσο περήφανη και ταυτόχρονα αλκοολική, που δεν επέτρεπε στα παιδιά να πούνε στον μπαμπά, γιατί ήταν χωρισμένοι γονεί, τι δυσκολίε περνάνε και προτιμούσε να έχει τα πράγματα του σπιτιού κάπου αποθηκευμένα και να ζει μέσα σε πιλωτέ από πολυκατοικίε, με αποτέλεσμα η δική μου θεραπευόμενη να έχει μια ζωή αναμνήσεων σκόρπιων και να μιλάμε για τα κεφάλαια της ζωής της ανάλογα σε ποια πολυκατοικία κοιμόντουσαν. Τι λες τώρα. Ναι. Γιατί αυτή η μαμά θεωρούσε αυτό αγάπη και περηφάνεια. Αυτό είναι περηφάνεια. Γιατί είχε το κορίτσι αυτό παπούδες άνετους και ευκατάστατους και ένα σπίτι ζεστό και φαγητό και δεν επιτρεπόταν. Γιατί θα ήταν μια προδοσία για τη μαμά να έδειχνε ότι αυτή η μαμά ήθελε βοήθεια και ήταν ευάλωτη. Και αυτό το κορίτσι τώρα μένει ευτυχώ στο εξωτερικό, προσπαθώντα να κρατήσει μια ασφαλή απόσταση. Και η μαμά ακόμα και από τα τηλέφωνα την φέρνει μέσα σε αυτή την, την τοξικότητα που λέμε για την τοξικότητα. Και δεν μ' αρέσει, Αλέξα, αλλά αυτό είναι τοξικότητα. Ε, το ξικότε, πώς θα το πούμε αυτό τώρα. δεν ξεχνιέται. Έχουμε μόνο μία παιδική ζωή, μόνο ένα σετ από παιχνίδια ή αναμνήσεις και όταν αυτά είναι, όταν αυτά είναι κατακαιρματισμένα σε κούτε και τέτοιου είδους πονεμένες ιστορίες είναι δύσκολο να τα ανασυνθέσεις. Αυτό δεν ξεπερνιέται. Αυτό. Απαρτιώνεται όμω. Απαρτιώνεται. Αυτό, γιατί αυτή η κοπέλα έμαθε μέσα από αυτό πόσο σημαντικό για την ψυχική της υγεία είναι να έχει ένα σπίτι, κι α είναι 10 μέτρα, και να νιώθει σταθερότητα μέσα στο σπίτι. Και αυτό που μα φαίνεται μα αυτονόητο, ότι ηρεμούμε στο σπίτι μα, για κάποιον δεν είναι. Για κάποιον δεν είναι. Αν δεν στραφούμε κοινωνικά στο, στο, στην ψυχική υγεία και ασθένεια, Αυτέ οι μαμάδες που στην πραγματικότητα χρειάζονται βοήθεια μένουν ε, αφρόντιστε και τα λεπορούν, κακοποιούν, παραμελούν βασικά παιδιά. Και αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν. Και να το πούμε πάλι, το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή με υψηλού τόνου. Αντί να λέμε την κάθε γυναίκα εκεί πέρα έξω πότε θα γίνεις μάνα, να λέμε συνέχεια. Δεν κάνουν όλοι οι άνθρωποι διαγωνεί. Γιατί δεν κάνουν όλοι οι άνθρωποι διαγωνεί. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Όχι, Όχι το είπαμε και την προηγούμενη Ε, δεν να... κάνουν. Ε, λυπάμαι ναι. πολύ, δεν κάνουν. Κάποιοι δεν πρέπει να κάνουν. Ναι. Και είναι αρκετοί αυτοί οι κάποιοι. Ναι. Και ακόμα και αν φτάσω στο σημείο να έχουν παιδιά, όταν μιλάμε για τέτοιου είδου προβλήματα, χρειάζονται, δεν μπορώ να μην το πω, και υποδομέ. Χρειάζονται βοήθεια. Βοήθεια με την έννοια του να μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά. Γιατί όταν εγώ και εσύ ακούμε στο διπλανό διαμέρισμα. Να χτυπάει μια μάνα το παιδί τη και το παιδί να φωνάζει βοήθεια. Έχουμε ευθύνη. Εγώ θέλω να ε. καλέσω κάποιον από την ελληνική αστυνομία να μα απαντήσει κάποιο υπεύθυνα τι μπορώ να κάνω εγώ, τι μπορώ να κάνω. Και να μην όμω βάλω και τον εαυτό μου σε κίνδυνο γιατί καλά ναι, όλα ναι, ναι. αυτά ρε παιδιά. Αλλά όταν την τελευταία στιγμή πρέπει να γίνει μια επώνυμη καταγγελία, δεν ξέρω τι γίνεται και ποιο μπορεί να το κάνει αυτό, και δεν ξέρω. Αλήθεια δεν ξέρω. Να σου πω κάτι ακόμα και αν βρει το θάρρο να το κάνει αυτό και δεν σε νοιάζει το προσωπικό σου κόστο. Εγώ θα σου πω έχει φτάσει μέχρι εκεί. Ξέρει αυτό το παιδί, τι θα τι απογίνει, θα Πού θα πάει. Λέμε όλοι πάρα πολύ ωραία. Παιδιά κατά τη παιδική κακοποίηση. Πάρτε τηλέφωνα. Ναι, μιλήσετε, Ξέρουμε τι γίνεται μετά. μετά Ξέρετε μετά. τι γίνεται μετά. Σχεδόν τίποτα. Θα σας πω εγώ. Δεν υπάρχουν ικανές ναι, ναι. στέγες, δεν υπάρχει αρκετή βοήθεια. Γι' αυτό, γι αυτό ανέφερα πριν τη στροφή, την κοινωνική στροφή προς την ψυχική υγεία και ασθένεια. Δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει σύστημα να συγκρατήσει αυτά τα προβλήματα, για να μην πάω καν στην πρόβλεψη. Δηλαδή αυτό που αναφέρεις, πως κάποιοι ίσως θα πρέπει να ξανασκεφτούν το αν θα πρέπει να γίνουν γονείς ή όχι. Ναι, ναι, ναι. Δεν μιλάω καν γι' αυτό, έστω σε επίπεδο θεραπείας. Υπάρχει κάποια μεριμνά. Υπάρχουν ικανές κοινωνικές υπηρεσίες να ελέγξουν σπίτια που είναι ε, επίφοβα. Όχι. Το μόνο που ακούσαμε τώρα ότι μέσα στις καραντίνες έχει αυξηθεί κατακόρυφα η έμφυλη βία. Εντωμεταξύ αυτό. Ακούς την, 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 την είδηση. Έχει αυξηθεί η έμφυλη βία. Μετά. Να. Δηλαδή έχουμε μάθει ότι έχουν αυξηθεί τα τηλεφωνήματα στις γραμμές αυτές καταφύγια. Και μετά παίρνω εγώ και πού θα πάω. Υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα εκεί έξω και γι' αυτό αυτά τα προβλήματα που θίγουμε δυστυχώς θα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι δεν λύνονται ψυχοθεραπευτικά. Μόνο. Δεν είμαστε, ναι, είμαστε εδώ πέρα για να θίξουμε κάποια θέματα, για να βάλουμε προβληματισμούς, αλλά υπάρχουν και δομικές αλλαγές που χρειάζονται να γίνουν. Η μαμά η αλκοολική που ανέφερε επίση, ο αλκοολισμός είναι κάτι το οποίο στις αμερικάνικες σειρέ ταινίε, άρθρα, είναι, είναι ένα κυρίαρχο ζήτημα στην Αμερική. Στην Ελλάδα εντωμεταξύ, γιατί άμα δείτε λίγο πώς ορίζει η Αμερική τον αλκοολισμό, θα σκεφτείτε ότι πιστεύετε ότι μάλλον είμαστε. Είναι πολύ αστείο. Ξέρεις πώς, τυπου 12 ποτά λίτη εβδομάδα. Εγώ ξέρω περιπτώσει που πούμε 12 ποτά ένα βράδυ, <laughs> κατάλαβε. <laughs> θέλω να πω ότι ο αλκοολισμός... Θέλω να πω ότι αλκοολισμό στην Ελλάδα δεν. δεν... πλην του Γιάννη Μπουτάρη, δεν έχω ακούσει Αποχιωπάτε. άλλο. Να πει να λέει να να πει, ναι. ξέρω εγώ, ότι εγώ έχω πάει. Μπορεί και κανένα, ξέρω εγώ, τύπου νομίζω ο πρέπει να έχει πει. Mm -hmm. Νομίζω mm -hmm. και ο αυτό έχει πει, ο Δημήτρη Αργυρόπουλο. Τύπου ρε παιδί μου, πηγαίνω στου ανώνυμου αλκοολικού. Ξέρω εγώ. Ποτέ, ποτέ κανέναν. ποτέ όμω. Ποτέ, ποτέ, δεν έχω ακούσει ποτέ. Εσύ ναι, Εσύ βελώνει ακούσεις... Όχι. Ε, για να μην μιλήσουμε για γυναίκε, έτσι. Και για γυναίκε, άσε τώρα και για γυναίκε. Επειδή μιλάμε για τι μαμάδε εδώ πέρα. Και θα σου πω ότι ε, ο αλκοολισμός σε σχέση με τη χρήση άλλων ουσιών είναι πολύ πιο προσβάσιμο στι γυναίκε. Δηλαδή, οι γυναίκε στρέφονται πολύ περισσότερο στο αλκοόλ. Αν μιλάμε για κατάχρηση ουσιών, γιατί αυτά ανήκουν στην ίδια ναι, κατηγορία. Ναι, στην ίδια, στην ίδια το ε, βάζω. Ε, φαίνεται πιο αθώο και μπορώ να σου πω ότι πολλέ φορέ φαίνεται και λίγο ωρεοποιημένο στα μίντια. Αυτή η μαμά η κουρασμένη που θα ανοίξει ένα μπουκάλι είναι. κρασί το βράδυ. Ε, ναι, ναι. Ε, δεν είναι. είναι και λίγο φαν. Είναι. Είναι. Και, και, και μεταξύ cool. του οι μαμάδε το γελάνε αυτό. Και cool. ναι, ισχύ, ισχύ, ναι. Ίσχύ, ισχύ, ναι, Που θέλουν ναι. να πέσουν μέσα ας πούμε, σε κάτι τεράστια ποτήρια. Αλλά αυτό είναι πραγματικό πρόβλημα. Η χρήση ουσιών όπω η κατάθλιψη, όπω η σχιζοφρένεια, όπω η διπολική διαταραχή, ε, όπω πολλέ άλλε καταστάσει ακόμα και, και η ανέχεια, θα σου πω εγώ. Ε, δημιουργούν ένα συναισθηματικό κενό. Είναι σαν να έχω μια μαμά κέλυφος, αλλά δεν έχω πραγματικά μια μαμά φροντιστική. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όσον αφορά τη γονεϊκή σχέση. Ο αλκοολισμός είναι ένα πρόβλημα ούτως ή είναι ένα πρόβλημα ούτω ή άλλω. Η χρήση ναι, ουσιών ναι. ούτω ή άλλω. Αλλά εδώ πέρα, αυτό που δημιουργεί στο παιδί το αναπτυσσόμενο είναι ένα κενό. Μεγαλώνει χωρί γονιό. Δεν υπάρχει αυτό, αυτή η συναισθηματική επικοινωνία που καλλιεργείται από την βρεφική ηλικία και έτσι το παιδί μεγαλώνει χωρίς εργαλεία. Για να μην πω για το γονεϊκοποιημένο κομμάτι που ανέφερα πριν, που δεν μου αρκεί που δεν έχω φροντιστεί, πρέπει για να φροντίζω ναι, ναι, ναι. την αλκοολική μαμά ας πούμε. Ναι. Πρέπει να την τρέχω. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη. Έχω δει σε, και σε πολλές δηλώσεις διάφορων δια... διασύμων σε εισαγωγικά η κόρη μου είναι πιο πολύ μαμά, α πούμε. Σε... Και λέω τώρα αυτή η γυναίκα το λέει αυτό δημοσίω και δεν έχει καταλάβει τι λέει. Τα παιδιά μα δεν είναι ούτε φίλοι μα. Ναι, 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 αυτό, αυτό. Ούτε γονεί μα. Ούτε γονεί μα. Και να πω και το άλλο γιατί ξέρω πραγματικό περιστατικό. Και τα παιδιά δεν είναι και γονεί των αδερφιών. Αδερφών α, τους. ναι, πω, πολύ ωραίο αυτό που είπε. Ναι, ναι. Έχω φίλη που ούτε να ακούσει να γίνει μάνα. Γιατί μεγάλωσε, αλλά δύο. Ούτε να το ακούσει, ναι, πώ το σου πω. Ναι, ναι. Δεν, είναι... Και τα μεγάλω... μεγάλωσε σε μια ηλικία που δεν είχε επιλογή. Ναι, ναι, ναι. ναι δεν διάλεξε να γίνει η μαμά των αντεφών Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ναι. ναι. Δηλαδή, είναι... Αυτό, όμως, επίσης, ε, σαν δυναμική, από κάτω κρύβει ανεπάρκεια ε, παρουσίας του συναισθηματικού γονέα. Όταν, δηλαδή, αναγκάζω σε εισαγωγικά... Το ένα παιδί να φροντίσει το άλλο σημαίνει ότι εγώ για κάποιο λόγο δεν είμαι επαρκή εκεί. Ναι. Και μετά μα κάνουν εντύπωση στην τηλεόραση τα νέα για τι αυτοκτονίε, τα νέα για τι επιλογεί ψυχώσει. Χωρί όμω κάποιο να φροντίσει. για ψύχο. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Mm -hmm. Υπάρχει σαν όρο. Α, mm -hmm. να το κάνω εκπομπή. Mm -hmm. <laughs> ναι. Είναι το ένα step μετά την επιλογή κατάθλιψη που οδηγεί σε ακόμα πιο βίαιε καταστάσει. Μια επιλογή κατάθλιψη τι περισσότερε φορέ. Είναι περισσότερο σωστρεφή, έχει περισσότερε ενοχέ, κλάμα, όπω προσωμιάζεται η κατάθλιψη. Η ψύχωση μπορεί να ε, δημιουργήσει και παρανοϊκέ ιδέε και είναι αυτέ οι μαμάδε που κάνουν κακό στον εαυτό του ή κάνουν κακό στο παιδί. Έχει δει τη σειρά την τουρκική. Δεν την έχει δει ποια σειρά την τουρκική. το είδο. Είναι μία, το είδο, Ναι, Ναι, Εγώ, εννοείται. εγώ το... είμαι αυτή. Ποια απόλυτη σειρά. Στην πρώτη σκηνή, <laughs> σκηνή τουλάχιστον γιατί μετά δεν είμαι. Είμαι αυτή. Η ποια η, η ψυχολόγο. Στην πρώτη σκηνή, ξαναλέω. Δεν είμαι μετά, θυμήθηκα, γιατί και αυτή είχε τα δικά τη θέματα. Θυμήθηκα, θυμήθηκα, μα δεν κατάλαβες Εγώ ταυτίστηκα. Μα, και όχι μόνο. Σκέφτομαι και εσά του ψυχολόγου πώ μπορείτε να ακούτε τέτοια περιστατικά και να μην γεμίζεται, να ανεβαίνει, να ανέβουν τα λαμπάκια εκείνη την, την ώρα και να θες να τον πιάσει τον άλλον και να του πεις πέντε πράγματα διαφορετικά αλλά δεν είσαι ψυχολόγος, δεν μπορείς να τα πεις έτσι και, το, και η σειρά το πικονίζει πάρα πολύ ναι ναι ναι, 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 ναι. Έχει καμία να σκεφτεί πώς λειτουργεί μια ψυχοθεραπεία και τα λοιπά είναι πάρα πολύ ωραία σειρά για αυτό το πράγμα Ναι, πάρα πολύ, ειδικά η αρχή της, σου λέω ήμουνα τι γίνεται είναι ένα αριστούργημα των Τούρκων, έχω να πω. Δηλαδή, είναι. και, έχω... και έχουν γραφτεί και ωραίε αναλύσει στον τύπο στην Ελλάδα. Να τι διαβάσει. Τρία-τέσσερα άρθρα έχω διαβάσει και μου άρεσαν mm -hmm. πολύ. Γιατί... Και είναι και μια σειρά που μα ανοίγει ένα παράθυρο στην τουρκική κοινωνία και του βρήκαμε σαν και εμά. Δηλαδή, ότι οι καημένοι θέλουν και λίγο ψυχοθεραπεία κι αυτοί. Του ταλαιπωρεί το Ισλάμ. Πλούσιου, φτωχού, όλου πάρα πολύ, πάρα πολύ. Νομίζω αυτό. Όχι, νομίζω. Αυτό δείχνει σειρά. Πόσο mm -hmm. μπο... το, το Ισλάμ ταλαιπωρεί τους πάντες Γιατί είμαστε κοινωνικά ζωάκια και συνδεόμαστε Και ήθελα, όχι, ήθελα να αρθώ στη μαμά που είναι, που αυτό Που έχει τώρα... Τώρα του και spoiler δεν πειράζει. Θα όλοι. Δεν πειράζει τώρα. Τέλο πάντων, σε άλλε φορέ προειδοποιώ, αλλά δεν πειράζει. Που ταυτοτραυματίζεται, γιατί, έχει κατά, καταθλιψάρο, έχει κατάθλιψη. και δεν τη κάνουν όλοι πέρασε το. Ναι, <laughs> ναι, ναι, ναι. Που γυναίκα τραυματισμένη ήταν, έτσι. Ναι, πώ δεν θυμάμαι, πώ δεν Ά, θυμάμαι. Ναι. Ξεπέρασε αυτό. Ναι. Βασική ματσιά, ραβ. Κοίτα, ε, αν μπορώ να σχολιάσω κάτι σε σχέση με τη σειρά, γιατί όντω στην αρχή του, τουλάχιστον πρέπει να φανεί και η ψυχολόγο <laughs> λίγο κούκου. Ταυτίστηκα. Ε, μπορεί να μην έχουμε ε, ω επικρατή θρησκεία εδώ πέρα το Ισλάμ, αλλά υπάρχουν και κομμάτια τη χριστιανική πίστη που υποτάσσουν με παρόμοιου τρόπου του ανθρώπου και αυτό είναι ένα κομμάτι που μα δυσκολεύει στη θεραπεία. Ε, να το πει κάποιο, συγγνώμη. και το λέμε συνέχεια. αφού θα μα βρίσκουν ούτω ή άλλω. Ε, έχ... Δεν πειράζει, μα τώρα. Θα δεν πάρω πειραζα. το θάρρο και θα το πω εγώ. Θα το πει εγώ, εγώ το έχω πει 800 εκπομπέ, τι να κάνουμε. Τώρα έτσι είναι. Και αν απασφαλίσω, γιατί τώρα δεν έχω όρεξη. Δεν έχω όρεξη. Να απασφαλίσω για τα περιστατικά που ξέρω από το παπαδαριό, να μου επιτραπεί η φράση. εντάξει τώρα. Αυτό δεν είναι και πολύ μακριά από, τώρα, από αυτό που συζητάμε. Όταν όχι, μέσα όχι. στη χρειαστή ενική πίστη ε, υπάρχει σταθερά και σχεδόν αποκλειστικά από μεγάλο μερίδιο ε, η, η προτροπή για υπομονή και ξεπέρασε το. Το έχει πει η κυρία Θεοφωναποπαζίση στην εκπομπή. Ότι πηγαίνουν οι γυναίκες και μετά πηγαίνουν στους πνευματικούς με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά και η, τις περισσότερες φορές η οδηγία είναι τέκνον μου αυτό ο σταυροσούλαχε κουβάλισε τον ναι. και πηγαίνουν στη Θεοφανό Παπαζήση <Κι> αυτό μου τύχε κυρία Παπαζήση <Κι> Είσαι τρελή, θα τον χωρίσει! <Κι> κατάλαβε. Αυτή είναι η ρητορική, μια χαρά κατάλαβε. Το κατάλαβε, είναι ρητορική ερώτηση, δεν είναι. Εσύ μια χαρά κατάλαβε. <Κι> Εντάξει. Και είμαι και σίγουρη ότι τέτοια περιστατικά έχουν ακούσει όλοι. Ναι, <Κι> ναι. <Κι> <Κι> δηλαδή όλοι. Ναι. Τι γίνεται όμως όταν μια δύσκολη μαμά αυτού του τύπου... είναι ταυτόχρονα και μια πολύ θρησκευόμενη μαμά... και δεν αναγνωρίζει αυτή τη δυσκολία που επιβάλλει στα παιδιά της. Νομίζω το είπες εσύ, θα κόψεις το, το λόγο. Παιδιά είναι καλή τύχη και, και να πω όλας. οι ερωτήσεις που ήρθαν είναι κατά κάποιο τρόπο... αντίστοιχε με τις ερωτήσεις που ήρθαν με τα όρια. Θέλουμε οι άνθρωποι, πάρα πολύ θέλουμε... να βάλουμε όρια... Χωρί να δυσαρεστήσουμε. Θέλουμε να βάλουμε όρια στη μαμά μα χωρί να δυσαρεστήσουμε. Θέλουμε τα καλά που μα προσφέρει η μαμά μα να προσέχει τα παιδιά, α πούμε. Αυτό έρχεται και με άλλα ε, Ε, δεν γίνεται ρε παιδιά. Τι λέτε ρε παιδιά, πώ θα μπουν τα όρια, συγγνώμη κιόλα, άμα δεν, Κατάλαβα. δεν δυσφορήσει έχει, και κάποιο. Ένα, ένα βιβλίο, δεν το έχω πάρει. Ένα, ε, ε, που λέγεται. Learn to be. Πώς λέγεται. Μάθα να είσαι δυσάρεστο. Θα, θα, θα το θα το ανεβάσω. Και είναι αυτό. Νομίζω ότι εμεί που έχουμε το σύνδρομο του καλού παιδιού και είμαστε η μισή Ελλάδα και παραπάνω, δηλαδή δεν είναι ότι θα γίνει κακό παιδί, είναι ότι θα μάθει να γίνει δυσάρεστο. Αμάζα, να γίνει ενήλικα, δε σπίνα μου. Ναι, Ναι, Ναι. καλά α πούμε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται και, το, και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Δεν γίνεται. Πρέπει να σπάσουμε κάποια αυγά για να κάνουμε μελέτα. Και αυτό είναι δυσάρεστο. Και αυτή είναι η ζωή. Και είναι δυσάρεστο και για σένα που τα βάζει τα ωραία. Και είναι και δυσάρεστο και για τον άλλο που θα τα ακούσει. Αλλά παιδιά δεν γίνεται. Αλλιώ είμαστε ένα κράτο συνολικά. Ένα, ένα έθνο παιδιών. παιδιών, παιδιών ναι, ναι. Στην παιδική ηλικία είμαστε κολλημένοι και το βλέπουμε ναι. όλη συνέχεια. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό και ψυχαναλυτικά να το δείτε, που εγώ δεν είμαι κατάλληλη, αλλά νομίζω ότι. και, και η Ελλάδα δηλαδή μπορεί να αναλυθεί με αυτό ε, το τρόπο. Πώ δεν μπορεί, πώς δεν μπορεί, πώς δεν μπορεί. Πώ λοιπόν, είμαστε προσιλωμένοι. Και μου κάνει πολύ εντύπωση. Τι ερωτήσει σου λέω, σκέφτηκα τι ερωτήσει που δέχτηκα για τα όρια. Ναι. Πώς να μην δυσαρεστήσω τη μαμά μου. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται να μην δυσαρεστήσει τη μαμά σου. Δεν γίνεται. γίνεται. Είναι. Με την ηλικίωση είναι. Έχει ένα ωραίο κείμενο η Μάγια Άγγελο, θα το βρω και θα σας το ανεβάσω. Γιατί η ηλικίωση it costs the earth, λέει αυτή. Και είναι it costs the earth. Ναι. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Όχι και είναι και μια διαρκής διαργασία. Δεν είναι και μια στιγμή. Όταν είμαστε μικρά δεν λέμε θα γίνω 18 και θα σου δείξω εγώ. Ναι, 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 και νομίζουμε ναι, ναι. ότι 18 και μία μέρα έχει αλλάξει ο κόσμος. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Θέλει πολύ περισσότερη δουλειά και πολύ περισσότερο χρόνο και μια διαρκή ένα διαρκή διάλογο με το γονέα για να βρω το σημείο μου. Και πού να καλέσω και μία συστημική να κάνουμε για τι οικογενειακέ αλυσίδε να κλάψουνε μανούλε. Εδώ πρέπει. απλά δεν έχω βρει. Θα θα, θα, βρω, θα βρω, θα βρω εκεί, εκεί τώρα να κλάψουν μανούλε. <ΣΣ2> Σήμερα η εκπομπή δεν ήταν χαχαχά. Mm. Δεν ήτανε. Είχε και ένα θυμό. Είχε, είχε και θυμό και όλα είχε. Νομίζω όμως ήταν πάρα πολύ ωραίο ότι ανα, ανέφερες ότι αυτά τα πράγματα, τα τραύματά μας, μπορούμε να υπάρξουμε κι εμείς και να ανθίσουμε με τα τραύματά μας. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε από την εκπομπή αυτή. Η μαμά είναι λαχείο. Δεν έχουμε δύο μαμάδες, έχουμε μία. Και άμα μας έτυχε μαμά τέτοια, πρέπει να έχουμε υποχρέωση σήμερα την έχω αναφέρει πολλές φορές την κυρία Παπαζήση, να αναζητήσουμε την ευτυχία μας, όση ευτυχία μπορεί να βρει ο καθένας τέλος πάντων. Ναι. Νομίζω ότι αν μπορώ να συμπληρώσω έχουμε μία υποχρέωση, αν είχαμε μία τόσο κακή μαμά και αυτή η σχέση είναι υπεράνω επεξεργασία, να γίνουμε εμείς η μαμά που θέλουμε. Ναι, 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 Να θρέψουμε μέσα μας τη μαμά που θα χρειαζόμασταν και να πορευτούμε με αυτήν να γίνουμε η μαμά που ποτέ δεν είχαμε τέλο πάντων. Ναι. Και γίνεται. Ναι. Υπάρχουν εργαλεία μέσα από του ε, ψυχοθεραπευτέ να γίνεται η μαμά του εαυτού σα. Παιδιά, πονάει. 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 Το τραύμα πονάει. Είναι εκεί, τα είδατε τα χάλια. Τα χάλια σε εισαγωγικά. Είπαμε, <laughs> είναι σκατά και προχωράμε. είναι σκατά και προχωράμε. Είναι αυτό. Είναι το shit happens, παιδιά. Είναι shit happens και παρακατεί να κάνουμε. Αυτό είναι. Νομίζω ότι ίσω εδώ πέρα κάνουμε ένα κύκλο. Και φτάνουμε στην πρώτη μα εκπομπή. Μαζί εννοώ την πρώτη μας, μα. αυτοφροντίδας. Είσαι καλή, ρε φίλε. Είσαι καλή που το σκέφτηκε. ναι, έτσι. Α, πολύ μου άρεσε ο συνδυασμό. Ναι. ναι, ναι, παιδιά, παιδιά να φροντίσουμε τον εαυτό μα. Όπω δεν μα φρόντισαν οι γονεί, θα του φροντίσουμε εμεί. Γίνεται να ξαναζήσει μια παιδική ηλικία με άλλου όρου προφανώ και με τη λογική και τη γνώση ότι Sit happens και δεν είσαστε alien, δεν είσαστε οι μόνοι, είναι πολύ πιο κοινό από όσο νομίζετε. Και είμαι και σίγουρη ότι πάρα πολλοί που ανεβάζουν τη μέρα της μητέρας διάφορα της μπορεί στο σπίτι να γίνεται... Αφήστε, αφήστε, αφήστε. Τον εαυτό μας θα κοιτάξουμε όμως και το μέσα μας, να φροντίσουμε. Το άλλο μας θέμα θέλω να είναι λίγο πιο χαρούμενο, δεν ξέρω, σας σκεφτείτε παρακαλώ. Αν λίγο σας πονέσαμε, το κάναμε με αγάπη. Για Δε, να μην αγάπη νιώθετε. Με αγάπη το κάναμε, ρε, παιδί μου. Τώρα εντάξει. Δεν είναι. Οι άνθρωποι καταλάβανε. Με αγάπη το κάναμε. Και αν είστε εκεί έξω και έχετε πονέσει πολύ. Και έχετε φάει ξύλο. Και έχετε ακούσει βρισχές Και έχετε δει πράγματα που δεν θα έπρεπε να έχετε δει. Και δεν είχατε την υποστήριξη που χρειαζόσασταν στις στιγμές που χρειαζόσασταν. Είμαστε μια μεγάλη παρέα. Και θα σας ακούσουμε. Θα κάνουμε τώρα και ένα group hug. Yeah. Μια ομαδική αγκαλιά, παιδιά. Και όλο αυτό τώρα συμβαίνει και μέσω πανδημία, έτσι, να μην τα λέμε και αυτά. Τώρα τα πράγματα είναι μέσα στα κόκκινα όλοι, με όποια συνθήκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι μια σπουδαία θεραπεύτρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο εδώ. Εμεί, εμεί ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Φιλιά πολλά.